Λίγο πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στον προϋπολογισμό, τον οποίο ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε προϋπολογισμό, συγγνώμη, ανάκαμψης, προοπτικής και ελπίδας, ο οποίος, να σας πούμε, ότι εγκρίθηκε τα ξημερώματα στη Βουλή με 153 ναι, 142 όχι και ένα παρόν. Η συζήτηση στους επιτοπλίστων όλες αυτές τις μέρες έγινε με άδεια έδρανα και σε χαμηλούς τόνους, που ανέβηκαν μόνο κατά την αντιπαράθεση του Αντώνη Σαμαρά με τον Αλέξη Τσίπρα. Από τη διαδικασία τώρα της ψηφοφορίας απουσίαζε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άρης Πιλιοτόπουλος, λόγω της συμμετοχής του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς και οι προφυλακισμένοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής Μιχαλολιάκος, Παπάς Λαγός παρών, δήλωσαν εξάρτητος δημοκρατικός βουλευτής Γιώργος Κασαπίδης. Τα έσοδα του προϋπολογισμού αποδέχθηκαν 153 βουλευτές. Σύσσωμη η κυβερνητική πλειοψηφία υπερψήφισε τον προϋπολογισμό του 2014, ενώ η αντιπολίτευση τον καταψήφισε. Ο προϋπολογισμός έλαβε 153 ναι και 142 όχι, αλλά και ένα παρόν από τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιώργο Κασαπίδη, ενώ απουσίαζαν 4 βουλευτές. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, εσείς εδώ στη Βουλή το έχετε ζήσει, αυτό ήταν ένας προϋπολογισμός ανάκαμψης, προοπτικής και ελπίδας. Και θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα για την Ελλάδα μας. Η συζήτηση χαρακτηρίστηκε από τα άδεια έδρανα και τους χαμηλούς σχετικά τόνους, με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα να έρχονται πολλές φορές σε αντιπαράθεση. Είναι άραγε αυτή η χώρα μια φυσιολογική χώρα, όπως πριν από λίγες μέρες είπε ο Πρωθυπουργός, ή μήπως βρισκόμαστε μπροστά στην κορύφωση μιας προδιαγεγραμμένης τραγωδίας? Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για να αποδεσμευτούμε από το μνημόνιο. Όλος ο κόσμος πλύνει ΣΥΡΙΖΑ και αναρωτιέμαι γιατί το δέχεται αυτό. Με πρόσχημα το στόχο να κρατήσετε την Ελλάδα στο ευρώ, εξαφανίσατε το ευρώ από την Ελλάδα. Γιατί αυτά είναι αληθινές επαναστάσεις και όχι επανάσταση του ψέματος που προκήρυξε απόψε ο κύριος Τσίπρας. Αληθινές επαναστάσεις. Πρώτον, γιατί όπως συμβαίνει με όλες τις πετυχημένες επαναστάσεις, δεν τα περίμενε κανείς αυτά. Και τα κάναμε μόνοι μας, κύριε Τσίπρα. Μας εμφανίζεται ως μονόδρομο την αιμορραγία και το ξεπούλημα της χώρας, αλλά σε λίγο, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα υπάρχει πια τίποτα για να καταστραφεί. Εσείς δεν προσπαθείτε να φτιάξετε το μέλλον. Να το εμποδίσετε, όλα αποδεικνύουν ότι προσπαθείτε. Οι πληστηριασμοί είναι ο δούριος ύπος για να αλλάξει χέρια η χώρα. Εκείνοι που θα υφαρπάξουν τη χώρα μέσω των τραπεζών θα αναγκάσουν τους Έλληνες να εργάζονται ως ήλωτες. Ακούσα μετά ότι δήθεν θα κινδυνεύσουν οι καταθέσεις της τράπεζας. Ο κύριος Βενιζέλος έχει δίκιο. Είναι έγκλημα αυτό. Όχι μόνο που το είπατε και να το είχατε υπονοήσει και μόνο είναι έγκλημα. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Επειδή ακριβώς κεφαλαιοποιήσαμε τις τράπεζες, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σήμερα το πιο θωρακισμένο. Θα διαπραγματευτούμε μια βιώσιμη λύση για το χρέος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που σημαίνει διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους. Άκουσα, κύριε Στουρνάρα, το ίδιο είπατε και εσείς στη Λιμπερασιόν. Το καλωσορίζουμε. Καλωσορίσατε στο ρεαλισμό. Αυτός είναι ο ρεαλισμός. Ότι το χρέος δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμο όταν είναι στο 170% του ΑΕΠ. Θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα της βιωσιμότητας του χρέους. Ήδη κόψαμε 126 δις. Συζητάμε για καμιά δεκαριά ακόμα. Διέρεται πλέον και η τελευταία αβεβαιότητα για την πορεία της χώρας. Η αντιπαράθεση για αυτόν τον προϋπολογισμό απεικονίζει τη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο κόσμους. Συγκρούονται δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα του χθες με την Ελλάδα του αύριο. Και σε ένα μόνο πράγμα συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα. Υπάρχει Ελλάδα του χθες και Ελλάδα του αύριο. Εκείνος θα συνεχίσει να ζει στο χθες. Εμείς εδώ ήδη χτίζουμε την Ελλάδα του αύριο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε τα πειρά του Ευάγγελου Βενιζέλου. Τότε ο κύριος Τσίπρας, οι απόψεις του και οι συνεταίροι του δεν εκφράζουν την Ελλάδα του αύριο, αλλά την Ελλάδα του προχθές. Επειδή απείλησε την Τρόικα ότι θα τη διώξει, πρέπει να του πω ότι για να τη διώξει πρέπει να τη βρει εδώ. Και για να σκίσει το μνημόνιο, πρέπει το μνημόνιο να εξακολουθεί να ισχύει. Αυτός είναι ο φόβος. Μη τυχόν και η Ελλάδα βγει από το μνημόνιο, μη τυχόν και η Ελλάδα βγει από την εποπτεία της Τρόικας,
Γιατί έτσι δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης για τον κύριο Τσίπρα, τη στενή ηγετική του ομάδα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τους συνεταίρους του για τους οποίους θα μιλήσουμε. Εκτός και αν... Ο Γιάννης Τουρνάρας επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά απάντησε και σε όσους βουλευτές τον επικρίνουν. Εδώ δεν βρίσκομαι για να κάνω επικοινωνιακή διαχείριση μιας πράγματι δύσκολης κατάστασης ή για να είμαι αρεστός. Δεν είμαι καλός στην επικοινωνιακή διάσταση. Βρίσκομαι εδώ για να είμαι χρήσιμος σε μια δύσκολη περίοδο για τον τόπο και για να τιμήσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι δύο πολιτικοί αρχηγοί. Εύχομαι οι δυνάμεις αυτού εδώ του τόπου να πούμε το μεγάλο όχι. Γιατί οι μέρες που έρχονται, αν προχωρήσει η πολιτική αυτή, θα είναι μέρες με δάκρυ, με αίμα. Θα είναι μέρες κατασχέσεων σπιτιών, εξαθλίωσης πολιτών. Με τον παρόντα προϋπολογισμό 60.000 δικαιούχοι χάνουν το ΕΚΑΣ τον επόμενο χρόνο. Οι αγρότες αρχίζουν να φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τρόπος που επιτεύχθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα το κάνει μη διατηρήσιμο αν δεν υπάρξει αλλαγή της πολιτικής. Η κρίση θα αναπαράγεται. Σκίστε το μνημόνιο και κάντε το κομφετί τώρα που έρχονται και οι απόκριες. Λοιπόν, και έχετε απέτηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να στηρίξει μια κυβέρνηση όποιο πρόσημο κι αν έχει. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μονοπόλια να κυριαρχούν